Τύπος έχει γίνει. Ναι, είχε ξεκινήσει να κάνει. Έχει ενδιαφέρον όμως. Ένα πρόλογο. Ωραία. Δύο-τρία πράγματα για τους δασικούς χάρτες. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια το 2010. Ξεκίνησαν πιλωτικά η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Είχαμε κάποιες περιοχές, ελάχιστες περιοχές. Υποβλήθηκαν ενστάσεις, χιλιάδες ενστάσεις στις πρώτες αναρτήσεις. Μπήκαν στα συρτάρια αυτές οι ενστάσεις. Σταμάτησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Φτάσαμε στο παραπέντε. Χρειάστηκε να έρθουν τα μνημόνια να μας τα επιβάλλουν για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Έτσι, και να απομένουν δύο χρόνια για να τελειώσει, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο των δασικών χαρτών. Κάτι αντίστοιχο έγινε, τρέχουμε κύριε Υπουργέ, και με το κτηματολόγιο, έτσι, το οποίο σταμάτησε, χαθήκαν ένα σωρό λεφτά. Και μάλιστα, τώρα είναι και μνημονιακή δέσμευση, νομίζω, είναι στα προαπαιτούμενα. Και μάλιστα σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το κτηματολόγιο έχουμε υποχρεωτική προϋπόθεση στους δασικούς χάρτες. Είναι απολύτως συνδεδεμένα και είναι όμοια, αν θέλετε, θέματα. Αφού, και ο υγιαλός είναι όλα αυτά τα πράγματα. Απλά στο να υπάρχει μια κανονικότητα στη ζωή μας. Να μην γίνονται τα πράγματα κάτω από το τραπέζι, να ξέρουμε ο καθένας τι έχει, πού το έχει και να υπάρχει μια κανονικότητα. Και είναι και ένα όρο, αν μου επιτρέπετε, για την επενδυτική προοπτική. Ποιος θα έρθει να επενδύσει όταν ξέρει η γη στην οποία πάει να κάνει την επένδυσή του μπορεί να είναι δασική, μπορεί να είναι εκτός σχεδίου, μπορεί να είναι ένα αμυγούς κατοικίας, μπορεί να είναι αμυκτής χρήσης, αιγιαλός, ζώνη β' αρχαιολογίας. Ένα σωρό προσδιορισμοί. Ναι. Απολύτως πώς το λέτε. Ξέρουμε ότι οι δασικοί χάρτες είναι το πρώτο τουβλό, ας πούμε, στην δομή του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Είναι το πρώτο λιθαράκι που βάζουμε. Να εξηγήσω όμως για τους πολίτες τι σημαίνει αυτό. Είπατε νωρίτερα ότι πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, να μπούμε σε μία σειρά και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει ο καθένας. Στους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό, να το πω λίγο απλά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πολύ απλά, από το 1975 το Σύνταγμα υποχρεώνει και μας, αν θέλετε, οργανώνει όσον αφορά τη σχέση που έχουμε με το δασικό χώρο της πατρίδας μας, το δασικό κεφάλαιο, τα δάση, πέστε το όπως θέλετε. Ο πρώτος νόμος ο οποίος μας υποχρέωνε και είχαμε αποφασίσει ως κοινωνία να καταγράψουμε ποιες είναι οι δασικές χρήσεις στην Ελλάδα ήταν το 1976. 40 χρόνια μετά είναι αυτό που είπε ο κ. Γκριλάκης, ήρθαμε στο παραπέντε. 40 χρόνια μετά δεν είχαμε την τόλμη, ούτε ίσως και το πολιτικό κεφάλαιο για να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Οι δασικοί χάρτες αποτυπώνουν την κατάσταση των χρήσεων, δεν τροποποιούν την ιδιοκτησία, δεν αφορούν δήλωση ιδιοκτησίας, αλλά μας λένε αν μια περιοχή υπόκειται στις δεσμευτικές προϋποθέσεις δασικής νομοθεσίας, αν είναι λοιπόν δάσος, δασική έκταση ή χορτολιβαδική, ή αν είναι σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, ώστε να έχει ελεύθερα, αν θέλετε, περιθώρια αναπτυξιακών λειτουργιών και οικιστικών λειτουργιών. Αλλάζει κάτι, μισό λεπτό Χρήστο, αλλάζει κάτι στους ιδιοκτήτες της γης αυτό το συγκεκριμένο? Ο δασικός χάρτης δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία. Αποτυπώνει όμως την πραγματικότητα, η οποία δεν ήταν αποτυπωμένη. Να μείνω λίγο σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αποτυπώνει την πραγματικότητα όταν βασίζεται σε πολλές περιπτώσεις σε αεροφωτογραφίες πάρα πολύ παλιές? Όχι, δεν βασίζεται σε πάρα πολύ παλιές. Γιατί αυτό συγκρίνει ως άποψη. Όχι, όχι. Είναι πάλι μια λανθασμένη, αν θέλετε, φήμη. Να τα λύσουμε όλα, γι' αυτό είμαστε. Ο δασικός χάρτης υποχρεούται από το Σύνταγμα και όλη η νομοθεσία που υπάρχει από το 1976 μέχρι σήμερα, η δασική, μας λέει ότι πρέπει να βρείτε την παλιότερη διαθέσιμη πληροφορία που έχει η ελληνική πολιτεία. Και επειδή δεν μπορούμε να πάμε στο 1880 ή στο 1870, πάμε στην αεροφωτογραφία του 1945 και να την συγκρίνουμε με την τελευταία διαθέσιμη του κτηματολογίου το 2007. Η οργάνωση των χρήσεων και η αποτύπωσή τους γίνονται πάνω στο ψηφιακό, ηλεκτρονικό και απολύτως σύγχρονο υπόβαθρο του 2007, που είναι το ίδιο που έχει το κτηματολόγιο και έχουν και όλες οι δημόσιες λειτουργίες πλέον στη χώρα μας. Η σύγκριση γίνεται με την παλαιότερη για να δούμε τις αλλαγές που έχουν γίνει και να τις τακτοποιήσουμε τώρα. Αλλά και σε πρώτη φάση αυτό που καταλάβαμε ότι μπορεί να συμβαίνει μέσα από αυτή τη σύγκριση είναι ότι ενσωματώνονται αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει νομότυπα ή νόμιμα. Δηλαδή οι αποχαρακτηρισμοί που έχουν γίνει με πράξεις των δασαρχείων, οι αλλαγές χρήσης γης, οι εκχερσώσεις που έγιναν και αυτές για τις οποίες προχώρησαν εξαγορές. Εκεί που έχει αλλάξει ο χαρακτήρας. Δηλαδή, αυτό είναι, κύριε Υπουργέ, που είπατε νωρίτερα, τακτοποίηση. Ας τα πάρουμε λιγάκι να δούμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κανονικότητα και μια ισονομία και στις χρήσεις. Ποια είναι τα θέματα τα οποία μπορούν να οργανώσουν τυπικά και νόμιμα και να είναι όλα καλά στην περιοχή των δασικών χαρτών? Οι πράξεις των οικισμών, οι πράξεις των δασαρχείων, οι επικισμοί, οι αναδασμοί, όλα αυτά είναι νόμιμα εργαλεία τα οποία, αν υπάρχουν στην περιοχή μας, οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, ακόμα και αν ο μελετητής έχει χαρακτηρίσει με δασικό, αν θέλετε, το αγροτεμάχιό τους, εντάσσεται στην κατηγορία των νόμιμων πράξεων της διοίκησης και δεν υπάρχει και κόστος αντίρρησης. Όπου το δημόσιο έχει κάνει μία πράξη στην περιοχή ή έχει καθυστερήσει να κάνει χαρακτηρισμό το δασαρχείο, ακόμα και εκεί είναι ατελώς η όποια αντίρρηση, δηλαδή ακόμα και αν ο πολίτης θέλει να ενημερώσει την πολιτεία ότι εδώ υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού ή είναι σε εκκρεμότητα.
ή επιθυσμός ή αναδασμός. Μπορεί να υπάρχει κόστος αντίρρησης οικονομικό, αλλά υπάρχει χρονικό κόστος για την διευθέτηση της αντίρρησης. Χρονικό δεν υπάρχει, γιατί δεν αναστέλλεται η αναπτυξιακή διαδικασία, ούτε διαδικασίες παραχώρησης. Απλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι μελέτες και τα δασαρχεία δεν έχουν κάνει λάθη. Γιατί εμείς θέλουμε να προφυλάξουμε τον πολίτη από πιθανά λάθη και της πολιτείας και του δίνουμε τη δυνατότητα 5 μηνών τώρα να κάνει μια αίτηση χωρίς κόστος και να πει ότι εδώ υπάρχει πράξη, να το χαρτί το έχω. Παράλληλα. Και πότε βγαίνει η απόφαση. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βγει μέχρι το τέλος του χρόνου και δεν θα κοστίσει και τίποτα σε κανέναν. Γιατί κατά τη διάρκεια που γίνεται η συζήτηση για τους δασικούς χάρτες, υπάρχει η δυνατότητα, το έχουμε ψηφίσει, να λειτουργούν επιτροπές δασολογίου στα δασαρχεία. Άρα οι πράξεις χαρακτηρισμού να συνεχίζονται και να μην αναστέλλεται ακόμα και πιθανά εκτινοτροφία. Αν δεν κάνει κάποιος αυτή την αίτηση, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, για τις περιοχές που υπάρχουν ήδη πράξεις της διοίκησης ή πρόδειλα λάθη ή αναδασμοί ή εκχερσώσεις, μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμα και με το τέλος της ανάρτησης των χαρτών, να κάνει τις αιτήσεις αυτές ή υποχρεούται και το δασαρχείο να κάνει τις αλλαγές. Γιατί είναι αλλαγές που η διοίκηση πρέπει να τις κάνει επειδή δεν ευθύνεται ο πολίτης. Τις αιτήσεις αυτές μόνη που περίπτωση. Τις κάνει. Να βάλουμε λίγο να μια σειρά στα πράγματα. Είναι πολλά όμως, λοιπόν, αυτά. Πρέπει. Είναι πολλά. Έχουμε και ερωτήματα. Έτσι, ναι, ήδη έχουμε ερωτήματα. Τα οποία φωτίζουν. Και τις αιτήσεις, να πούμε μετά για το χρηστικό κομμάτι που τις. Ακούσαμε προηγουμένως ότι έπρεπε όλα αυτά να έχουν ενσωματωθεί. Πράξεις χαρακτηρισμού, οι οικισμοί που υπάρχουν από τους Δήμους. Το απόλυτο μπάχαλο βγήκε στην επιφάνεια και με την ανάρτηση των δασικών χαρτών τώρα. Έτσι, οι Δήμοι δεν έδιναν στοιχεία για τους οικισμούς. Μια άρνηση συνεργασίας. Για τους Δήμους οικισμούς. Ανακαλύφθηκε ότι. Και κάνατε μια πρόσκληση στους ΟΤΑ. Από ποιους? Από τους Δήμους. Κάνατε μια έκκληση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να ορίσουν τα όρια για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τι γίνεται με αυτό, γιατί αφορά. Παρότι λοιπόν και οι επιστημονικοί φορείς, τεχνικό επιμελητήριο, γεωτεχνικό επιμελητήριο, σχολές δασολογίας, οι σύλλογοι των δασολόγων, οι δασικές υπηρεσίες, όλοι ήταν υπέρ των δασικών χαρτών, διότι πρέπει να απογραφεί και να καταγραφεί ο χώρος και το ιδιαίτερο το περιβάλλον στην πατρίδα μας. Είχαμε αρνητική απόφαση και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ. Και αυτό μας ανάγκασε να ζητήσουμε τη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κάτι που έγινε τη Μεγάλη Τρίτη, όπου και τελικά προφανώς αποφασίστηκε να συνεργαστούμε και να προχωρήσει το έργο των δασικών χαρτών. Δεν μπορούμε σε ένα κάτι τόσο αναγκαίο να λέμε να ανασταλεί, να καθυστερήσει, να κρύψουμε πάλι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Στην περίπτωση των Δήμων, και γιατί προφανώς κάποιοι τηλεθέτες που έχουν κατοικίες ενδιαφέρονται, να τους πούμε το εξής. Στις περιοχές εντός οικισμών δεν χρειάζεται καμία ανησυχία από τους πολίτες. Μπορούν είτε ο Δήμος τις έχει δηλώσει, είτε δεν τις έχει δηλώσει, με ένα χαρτί από την Υπηρεσία Δόμησης, την Πολεοδομία, να κάνουν αντίρρηση και να λυθεί οποιοδήποτε θέμα ανησυχίας. Το δίνει αμέσως αυτό το χαρτί? Κανονικά πρέπει να το δώσει αμέσως η Πολεοδομία. Και να πω την αλήθεια ότι έπρεπε οι Δήμοι να έχουν μέχρι το τέλος του 2016 δηλώσει, γιατί δόθηκαν 5 μήνες περιθώριο από τον προηγούμενο νόμο, να έχουν δηλώσει τα όρια των οικισμών στο κτηματολόγιο. Γιατί τα όρια οικισμών, επιτρέψτε να σας πω, είναι σε ΦΕΚ εδώ και δεκαετίες. Πάντως θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων Δήμων. Όμως, και υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι κρίσιμο, το πούμε. Οι Δήμοι στη χώρα μας δεν έχουν στείλει τις οικιστικές πυκνώσεις. Οι οικιστικές πυκνώσεις είναι κατοικία εκτός σχεδίου, η οποία όμως είναι πάνω από 50 κτίσματα σε ένα μικρό σχετικά χώρο. Υπάρχει προδιαγραφή τι είναι οικιστική πύκνωση. Δεν είναι μία βίλα μέσα σε ένα δάσος που προφανώς δεν μπορεί να νομοποιηθεί. Για να λυθεί το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων με ένα πολεοδομικό εργαλείο στη συνέχεια. Να εξαιρεθεί δηλαδή του δασικού χάρτε και να μην ανησυχούν και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αυτών. Όμως οι Δήμοι, τουλάχιστον πάνω από το 60% των Δήμων, δεν έχουν στείλει τις οικιστικές πυκνώσεις, διότι νομίζω ότι υπέθεσαν ότι δεν θα προχωρήσει και αυτή η τομή στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν λέω ότι, εφόσον είπαμε τα πράγματα να πάνε αλλιώς στη χώρα μας, μπορεί να χρειάζεται χρόνος. Βλέπουμε την καλή πρόθεση από πλευρά σας, δηλαδή. Εμείς λοιπόν είπαμε το εξής. Όσος χρόνος και αν χρειαστεί και όσες νομοθετικές παρεμβάσεις για να βελτιωθεί το πλαίσιο θα τις κάνουμε, προχωρήσαμε σε νομοθέτηση την ίδια μέρα που πήγα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με όλα τα θέματα στα οποία συμφωνήσαμε με τους Δήμους και θα τα πούμε στη συνέχεια, τα εργαλεία που βοηθάνε τους γεωργούς βασικά για να μην έχουμε πρόβλημα στην αγροτική παραγωγή. Όμως στείλαμε μια επιστολή μέσα μετά και λέμε: εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε και νομοθέτησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όμως πρέπει οι Δήμοι μέχρι τη 12η Ιουνίου να στείλουν τις οικιστικές πυκνώσεις στο κτηματολόγιο, διότι αλλιώς κανείς άλλος δεν μπορεί να προστατεύσει την κατοικία εκτός σχεδίου. Είναι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο αρμόδιο. Γιατί δεν έχει πολιτεία άλλα στοιχεία. Μόνο ο Δήμος τα ξέρει όλα αυτά. Μιλάμε για εκατοντάδες οικισμούς και για χιλιάδες κατοικίες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε. Στο Δήμο της Λαυριωτικής έχουμε 42 οικισμούς με 10.000 κατοικίες. Στην περιοχή της Παλίνης έχουμε 6-7 οικισμούς με πάνω από 5.000 κατοικίες. Καταλαβαίνει κάποιος ότι μιλάμε για έναν κόσμο που βρίσκεται ξαφνικά σε κατάσταση ομοιρίας. Έτσι, γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί. Δηλαδή, θα είναι δάσος η περιοχή που μένει? Ωραία. Και να ρωτήσουμε και να το επαναλάβει ο κύριος Φάμελος αυτό. Αν δεν στείλουν μέχρι τις 12 του Ιούνιου
τα στοιχεία αυτά, Ειρήνη, τι θα γίνει με αυτούς τους οικισμούς? Κοιτάξτε, μετά θα πρέπει ο κάθε πολίτης να μπλέξει μια διαδικασία αντιρρήσεων από τη μεριά του και να καταβάλει και τέλος αντιρρήσεων, ενώ τώρα στις περιοχές οικιστικών πυκνώσεων δεν πληρώνει ο πολίτης, γιατί καλύπτεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε σε οργάνωση των χρήσεων γης. Και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο φορτίο σε επιτροπές αντιρρήσεων, οι οποίες αναρωτιέμαι σε αυτές τις περιοχές που περιγράψατε, αν θα μπορέσουν ποτέ να τελειώσουν την εξέτασή τους. Άρα, δηλαδή, είναι ευθύνη των Δήμων, είναι απόλυτη ευθύνη αυτή των Δήμων, είναι και απέναντι στους πολίτες. Για να μην μπλοκάρει και τις επιτροπές αξιολόγηση των ενστάσεων. Ακριβώς αυτά εγώ έχω γράψει. Εσείς λέτε ότι αυτό γίνεται με θετικό πρόσημο για να προστατευτούν οι οικίες αυτές. Εμείς λέμε ότι. Προσέξτε, σας είπα ότι πρέπει να μπει μια κανονικότητα στον χώρο γενικά στην πατρίδα μας. Ακόμα και στις περιοχές που έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση ευθέρετης δόμησης, εκτός σχεδίου. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το οργανώσουμε. Λέμε λοιπόν στους Δήμους, αντί να αμφισβητηθεί αυτή τη δασική νομοθεσία που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, δηλαδή αμφισβητείται και το κρύβουν τόσα χρόνια, δεν είναι ότι τώρα δημιουργείται. Επί της ουσίας υπήρχαν θέματα δασικού χαρακτηρισμού σε περιοχές που υπάρχει κατοικία. Και στην Αττική επίσης, στην Ανατολική πάρα πολύ έντονο. Ας κάτσουμε να το λύσουμε. Τους δίνουμε το εργαλείο των δασικών χαρτών, εξαιρούμε τις οικιστικές πυκνώσεις για να το λύσουμε πολεοδομικά, δηλαδή να οργανώσουμε πολεοδομικά τις περιοχές αυτές, κρατώντας το ισοζύγιο του δάσους, γιατί αλλιώς στο Συμβούλιο Επικρατείας θα έχουν πρόβλημα, έτσι ώστε κάποια στιγμή να οργανωθεί και με τον επερχόμενο νόμο που θα έχουμε για τη δόμηση όλο αυτό το σύστημα κατοικίας. Επαναλαμβάνω. Είναι μια ριζοσπαστική τομή, αλλά πλέον δεν είναι όπως αυτές που ακούμε πολλές φορές στα παράθυρα. Ερώτηση αλλάζουμε και τηλεθέατε, κινδυνεύουν αυτοί οι οικισμοί, κινδυνεύουν αυτά τα κτίσματα? Κοιτάξτε, τα κτίσματα αυτά δεν κινδυνεύουν από τους δασικούς χάρτες, από την άποψη ότι αν είναι αυθαίρετα κινδυνεύαν έτσι κι αλλιώς από τον τρόπο που κατασκευάστηκαν. Εμείς πάμε με τους δασικούς χάρτες και τις οικιστικές πυκνώσεις να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Άρα, αντί να υπάρχει ένα ιονή κίνδυνο συνέχεια και ίσως να γίνονται και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης τοπικά όλες αυτές τις περιοχές, να πάμε να το λύσουμε και να μην εξαρτώνται από κανέναν. Αν δεν κάνουν οι Δήμοι τις οικιστικές πυκνώσεις, ναι, υπάρχει θέμα, δεν μπορούμε να το οργανώσουμε πολιτικά. Θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ότι σε όποια περιοχή κυρωθεί ο δασικός χάρτης και εμφανίζεται κτίσμα μέσα στο δάσος, σε αυτό δηλαδή που θα προσδιοριστεί ως δάσος, αυτό σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα είναι κατεδαφιστέο. Είναι κατεδαφιστέο, δεν νομοποιείται ποτέ. Αυτό να σας δηλαδή πω όμως κάτι τώρα, κύριε Γρυλάκη. Δεν προκύπτει αυτό επειδή το κάνει ο δασικός χάρτης. Έτσι κι αλλιώς, αν πήγαινε το δασαρχείο εκεί για έναν έλεγχο αυτεπάγγελτα, θα έπρεπε να καταδαφιστέω. Εμείς λέμε λοιπόν για να τα λύσουμε αυτά διαπαντός, είναι τώρα ευκαιρία. Αν δεν το κάνουν οι Δήμοι, θα παραμείνει ο κίνδυνος των καταδαφιστέων. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα σε πάρα πολλές ιδιοκτησίες που έχουν μέσα δασικό κομμάτι, το οποίο συνήθως καταγράφεται μέσα στο κτηματολόγιο, μέσα στα ΚΑΕ, και εντάσσεται. Και θέλω να το διώξουν οι ιδιοκτήτες στο δασικό, αναγνωρίζοντάς το ως δημόσιο. Και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και περίπλοκες. Τι θα γίνει με όλο αυτό? Ναι, αυτό τώρα αφορά όμως την λειτουργία. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τη λειτουργία όμως του κτηματολογίου, και θα πρέπει αυτό να περάσουμε μετά την έγκριση των δασικών χαρτών, στην ενσωμάτωση των δασικών χαρτών στο κτηματολόγιο. Ίσως είναι και ένας από τους λόγους που το Συμβούλιο της Επικρατείας μας δήλωσε ρητά ότι αν δεν γίνουν δασικοί χάρτες, ώστε να ξέρουμε τις δασικές χρήσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει να ολοκληρώσει το κτηματολόγιο και για να γίνει και αυτή η κατανομή ακόμα και εντός ιδιωτικών εκτάσεων. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε όλα τα επόμενα θέματα που λύνουν και αυτό που λέτε εσείς. Να πούμε λίγο για τους εκτός από τους οικισμούς. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς υπάρχουν πολλοί. Καλά, α τελειώσουμε τους οικοδομικούς. Να πει ο υπουργός αυτό που. Επειδή είναι για να κλείσουμε το κεφάλαιο της κατοικίας. Να κλείσουμε το κεφάλαιο. Πάρα πολλοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί αγόρασαν δυστυχώς από επιτίδιους δάση. Στην πραγματικότητα ήταν δάση. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα έχει μια ιδιοκτησία που είναι δάσος. Εδώ τι γίνεται? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να συναρτήσουμε την ιδιοκτησία, τα συμβόλαια με τον χαρακτηρισμό. Σας είπα ότι οι δασικοί χάρτες είναι άλλο πράγμα. Οι δασικοί χάρτες θα αποτυπώσουν τι υπήρχε το 45, τι υπάρχει το 7, τι μεσολάβησε νομίμως και τι μπορεί τώρα να μεσολαβήσει με αυτά τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει, να αποτυπωθεί ο δασικός χαρακτήρας και μετά, αν υπάρχει δασικός χαρακτήρας και πρέπει να γίνει άλλο είδους εκμετάλλευση, θα πρέπει να πάμε με πολεοδομικά εργαλεία και με αποχαρακτηρισμούς να προχωρήσουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εκεί που υπάρχει δασικός χαρακτήρας, το μόνο που απελευθερώσαμε και μπορούσαμε, γιατί το προβλέπει το Σύνταγμα, είναι η γεωργική χρήση. Είναι η μόνη η οποία είναι ισοδύναμη, αν θέλετε, και περιβαλλοντικά αλλά και θεσμικά. Και πρέπει να τακτοποιηθεί και αυτή, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από τους δασικούς χάρτες είναι ότι αποκαλύπτονται εκχερσώσεις και καλλιέργειες σε περιοχές που μπορεί και να επιδοτούνται, όχι απλά δηλαδή καλλιεργούνται, αλλά επιδοτούνται περιοχές που το 1945 ήταν κάτω από τη δασική νομοθεσία. Και υπάρχει τώρα ο κίνδυνος να ζητηθούν. Εδώ πίσω λοιπόν υπάρχει χρήματα, θέμα χρήματα από τις, να ζητηθούν λεφτά πίσω, να ανασταλεί η γεωργική δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν ο νόμος ο οποίος πρόσφατα ολοκληρώθηκε μας δίνει τη δυνατότητα με σημαντική μείωση της τιμής μέχρι και 80% να πάρουν οι αγρότες νομίμως τη χρήση αυτή, δηλαδή την εκχέρσωση μιας κάποια
πουρνάρια, ας πούμε, ότι είχε στο χωράφι του μέσα. Και τα εκχέρσωσε με βάση τον μηχανισμό της αγροτικής παραγωγής, όταν υπήρχαν πλέον τα τρακτέρ κτλ. Και αυτό μπορεί να έγινε το 70, ή μπορεί να έγινε το 80, ή μπορεί να έγινε και το 60. Με διαφορετικό τιμολόγιο, αν έγινε πρώτο 75 ή μετά, και με αντάλλαγμα αναδάσωση, αν έγινε μετά το 75, μπορεί να το παραλάβει με 100 δόσεις και σε όρια που μπορεί το αγροτικό εισόδημα να τα καλύψει. Σας είπα ότι έχουμε κάνει μια έκπτωση μέχρι 83% και με μόνη, αν θέλετε, πιστοποίηση, τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι σε επιδότηση, αντί να κάνει μελέτες γεωργικές, οικονομοτεχνικές, έτσι ώστε με εύκολο τρόπο και χωρίς αντίρρηση να πάρουν οι αγρότες νομίμως την καλλιέργεια αυτή που την κατέχουν, αλλά δεν έχουν αποδώσει και στο δημόσιο ή στη φύση, στο περιβάλλον τίποτα. Στις περιοχές που έχουμε τους δασικούς χάρτες υπάρχει ημερομηνία του. Εδώ λοιπόν πρέπει μέχρι τις 12 Ιουνίου στις περιοχές που έχουμε ανάρτηση δασικών χαρτών, που είναι το 35% περίπου της Ελλάδας, γρήγορα οι πολίτες, οι αγρότες βασικά και οι γεωργοί, να πάνε στα δασαρχεία, όχι στις επιτροπές αντιρρήσεων. Δεν χρειάζεται αντίρρηση, διότι στον νόμο προβλέψαμε ότι αποφεύγουν το ποσό της αντίρρησης και τη διαδικασία της αντίρρησης, διότι αιτούνται την νομιμοποίηση, την αλλαγή της χρήσης, και αυτό καταγράφεται στο χάρτη, οπότε τακτοποιείται και η γεωργία. Τώρα, επειδή βρισκόμαστε και σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια πραγματικά μεγάλη κρίση, αυτό που λέτε και προτείνετε με το 83% το μειωμένο, με τις 100 δόσεις κλπ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας προφανώς και δεν μπορεί να το αποδώσει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα ο πολίτης υποχρεούταν σε αυτές τις περιοχές ο γεωργός να πληρώσει, αν δεν κάνω λάθος, τις ιδιωτικές εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1975, ένα ποσό της τάξης των 800 ευρώ ένα στρέμμα. Και αυτό μάλιστα ήταν υποχρεωμένος να το αποδώσει εφάπαξ. Τώρα δίνεται η δυνατότητα να αποδώσει περίπου 130 ευρώ το στρέμμα. Να το πάει για την παραχώρηση. Για την αλλαγή της χρήσης, για την εκχέρσωση σε μια ιδιωτική έκταση. Αν έβγαλε πουρνάρια για καλλιέργηση, ή αν έβγαλε κελιές, αν είναι στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού. 130 ευρώ το στρέμμα, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, 83% έκπτωση, το οποίο γίνεται σε 100 δόσεις με ελάχιστο τίμημα 30 ευρώ το μήνα. Άρα φτάνουμε σε ένα ποσό που είναι ανεκτό. Καλά, καταλαβαίνετε τώρα. Αν κάποιο είχε 5 στρέμματα, θα είχε να πληρώσει 4.000 ευρώ ντούκου. Και τώρα πρέπει να πληρώσει 600 ευρώ σε 100 δόσεις. Αν δεν το κάνει, συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το κάνει, χάνει και τις επιδοτήσεις, χάνει τα πάντα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι εμείς ανοίγουμε ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό παράθυρο να τακτοποιήσουν όλοι οι αγρότες τις εκτάσεις τους, να έχουν νόμιμα την επιδότηση και να αναγνωριστούν δασικούς χάρτες αυτή η έκταση ως γεωργική. Και αυτό προβλεπόταν από το Σύνταγμα. Υπήρχαν νόμοι μόνο που είχαν φοβερή γραφειοκρατία και υψηλό κόστος. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν έχουμε τίποτα να διαχωρίσουμε. Το είχα πει από την αρχή, δεν είχε γίνει πιστευτό ίσως. Ο δασικοί χάρτες δεν έχουν να διαχωρίσουν τίποτα με τη γεωργία, αρκεί να γίνεται όμως νόμιμα και οργανωμένα. Να πάμε λοιπόν να κάνουμε τις αιτήσεις στα δασαρχεία, να τακτοποιηθούν οι εκτάσεις αυτές, να έχουν κανονικές επιδοτήσεις και να έχουν πρωτογενές προϊόν. Είναι κρίσιμο για την Ελλάδα η γεωργική καλλιέργεια και η εργασία. Αλλά πρέπει να γίνεται κανονικά. Και παραμένει να το πούμε και αυτό για να το έχει υπόψη του κόσμου. Εξαγοράζω ή εξασφαλίζω τη χρήση. Έτσι, ως γεωργική καλλιέργεια, για παράδειγμα, ως για γεωργική χρήση ή για βόσκηση. Παραμένει αυτός ο χαρακτήρας, δεν αλλάζει. Α, ναι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι έτσι ευνοούμε καταπατητές και χερσωτές. Υπάρχει ρητός όρος και στο Σύνταγμα, αλλά και στον νόμο που έχουμε τώρα. Οποιαδήποτε τροποποίηση από τη γεωργική σημαίνει ότι αυτόματα πάβει το αντάλλαγμα χρήσης, πάβει η παραχώρηση χρήσης και περιέρχεται στην ευθύνη του δημοσίου. Μόνο η γεωργική και απολύτως η γεωργική, με ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή άντε με κάποια δεξαμενή νερού και με υπόστεγο, όχι με κατοικία ή αποθήκη ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτό. Το υπόστεγο δηλαδή να μπουν τα φτιάρια ή να μπει ένα μηχάνημα. Και πάλι περιορισμένο και πάντα με τους όρους του δασαρχείου. Διότι μόνο η γεωργική, οποιαδήποτε εμπορευματική αξιοποίηση του δάσους ή η διαδικασία που είπαμε προηγουμένως, βίλες και πισίνες στα δάση, αυτομάτως με τους δασικούς χάρτες αυτά αποκαλύπτονται και τακτοποιούνται προς όφελος του δάσους. Δεν υπάρχει παραχώρηση στον τομέα αυτό. Δύο μεγάλες λοιπόν ομάδες. Κατοικία, οικιστική πύκνωση, σχέδια πόλης, με ασφάλεια χωρίς κόστος. Γεωργική καλλιέργεια χωρίς κόστος, ενώ χωρίς να πληρώνουν αντίρρηση, μόνο καταβάλουν σε 100 δόσεις, αυτό που έπρεπε εδώ και καιρό, πάρα πολύ μειωμένο. Και επίσης, όπου υπάρχει λάθος στη μελέτη, να το πούμε για να το κλείσω, γιατί αυτό δεν το έχουμε αναφέρει. Όπου υπάρχει λάθος στη μελέτη, παραδείγματος χάρη, ο χάρτης του 45 με το χάρτη του 2007 δεν έχουν κάτι ακριβώς και υπάρχει μία μετατόπιση 3 μέτρων σε ένα δρόμο. Σε επίπεδο συντεταγμένων. Σε επίπεδο συντεταγμένων ή απεικόνηση. Εδώ λοιπόν, ή μία καλλιέργεια ελιάς μεγάλη σε πλαγιά απεικονίζοντας δάσους. Ή μία καλλιέργεια καστανιάς, ας πούμε, μία δασική καλλιέργεια απεικονίζοντας δάσους. Όλα αυτά θεωρούνται πρόδειλα λάθη, επίσης χωρίς κόστος, ατελώς υποβάλλεται η αντίρρηση. Αν έχει πληρώσει κάποιος, θα τα πάρει πίσω. Έτσι. Και αν κάποιος πληρώσει, τα παίρνει πίσω γιατί είναι χρεωστή του καταβληθέντα στο δημόσιο. Άρα,
Νόμιμες πράξεις διοίκησης. Αυτά τα πυκνώσεις των απεικονίσεων μόνο ή θα υπάρξει και επιτόπου? Όχι, αυτά γίνονται μόνο σε επίπεδο απεικονίσεων. Δεν είναι δυνατόν να πάμε επιτόπου. Όμως στην αντίρρηση κάνουμε το εξής. Στην αντίρρηση έχουμε μια επιτροπή όπου είναι μηχανικός, δασολόγος και δικηγόρος. Εκτός δημοσίου προφανώς, αρκετά από αυτά τα στελέχη, δηλαδή χάρη ο δικηγόρος. Και εκτός του δασαρχείου ο μηχανικός από κάποιο δήμο της περιοχής, οι οποίοι εξετάζουν και κάνουν τη φωτοερμηνεία. Γιατί μπορεί ο μελετητής πράγματι σε όλη αυτή την έκταση να έχει κάνει ένα λάθος σε ένα κομμάτι. Άλιστα. Αυτό είναι το κομμάτι που γίνεται αντίθετο τελευταίο. Κύριε Υπουργέ, κάποιος, ας πούμε, εντάξει, είναι ατελώς λέτε η ένσταση και τα λοιπά, αλλά ο δικηγόρος, ο μηχανικός που θα ασχοληθεί και τα λοιπά, δεν θα πληρωθούν? Λοιπόν, προσέξτε, επειδή γίνεται και εδώ μια μεγάλη συζήτηση. Για την αντίρρηση δεν χρειαζόμαστε συμβόλαια, δεν χρειαζόμαστε τοπογραφικά. Για να υποβάλει κάποιος την αντίρρηση, είτε την ατελή αντίρρηση χωρίς κόστος εκεί που είναι ευθύνη του δημοσίου, είτε αυτή που ο ίδιος διεκδικεί άλλη φωτερμηνία, χρειάζεται μόνο μία απόδειξη ότι έχω νόμο συμφέρον. Τι μπορεί να είναι αυτό? Το Ε9. Ένα αντίγραφο το Ε9, αντί για συμβόλαιο παραδείγματος χάρη, μπορεί να καλύψει την ανάγκη αυτή, γιατί εμείς θέλουμε απλώς να ξέρουμε ότι αυτός που υποβάλλει την αντίρρηση ενδιαφέρεται νομίμως για αυτό το θέμα. Γιατί λέει λοιπόν ένα θεατής, γιατί έχει μια συνάφεια με αυτό που λέμε και απαντά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι πολύ κλασικό. Λέει, για τους, όλο λένε για τις εκτάσεις που το 45 ήταν δάσος και τώρα έχουν καταπατηθεί. Κανένας δεν λέει για την αντίθετη περίπτωση, την αντίστροφη. Αγόρασε αεροφωτογραφία του 45 από τη Γης, γεωγραφική υπηρεσία στρατού, στην οποία φαίνονται οι αγροί του παππού μου καθαροί από δέντρα, θάμνους, επειδή λοιπόν τα τελευταία χρόνια δεν καλλιεργούνται, γέμισαν πουρνάρια. Και οι δασικοί χάρτες τους παρουσιάζουν ως δάσος. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Προσέξτε, είναι πολύ. Ξέρετε πόσο κόσμο. Είναι η διαδικασία. Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι εγώ πληρώνω ένφια, έχω τους τίτλους, τι θα κάνω? Είναι η περίπτωση των δασωμένων αγρών. Αυτό είναι πολύ. Εμείς λοιπόν τώρα, μέχρι τώρα επιλύσαμε λίγο τα ζητήματα όλα τα προηγούμενα. Πάμε και στους δασωμένους αγρούς και τα αναδασωτέα είναι δύο πράγματα που έχουμε αφήσει. Καταρχήν για τα αναδασωτέα, να το πω γιατί είναι αρκετά εύκολο, είναι ότι όπου υπάρχει αναδασωτέα περιοχή που μέσα τη νομίμως υπήρχε άλλη δραστηριότητα, αλλά χαρακτηρίστηκε εν γέννη αναδασωτέα μέσα σε ένα κύκλο μιας μεγάλης πυρκαγιάς, υποχρεούνται το δασαρχείο χωρίς κόστος στον πολίτη να άρει το χαρακτηρισμό της αναδασωτέας στο αμπέλι που κάει και μαζί με το δάσος, παραδείγματος χάρη, σε εκείνη την περιοχή. Και αυτό λύθηκε, έγινε νόμος και αν θέλετε το έχουμε στείλει στα δασαρχεία. Τι κάνουμε με τους δασωμένους αγρούς? Οι δασωμένοι αγροί, υπάρχει ήδη νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, από το 1998, τον πρώτο νόμο του δασικού, του 1979, που λέει ποιο είναι το περιβάλλον προστασίας των δασωμένων αγρών. Αν υπάρχει ένας αγρός ο οποίος έχει τίτλους κανονικούς και μάλιστα πρώτους 45 όπως περιέγραψε ο φίλος, ο οποίος έστειλε το μήνυμα, και έχει δασική έκταση, επιτρέπεται σε αυτόν τον αγρό. Έχει κάποια δασική βλάστηση, ας το πούμε έτσι, δεν είναι δάσος όμως, δεν έχει την πυκνότητα του δάσους, τότε επιτρέπεται σε αυτόν τον αγρό να ασκήσει δραστηριότητες και μάλιστα. Τι δραστηριότητες όμως? Νομίζω ότι για τις εκτάσεις που έχουν συμβόλαιο είναι ένα άρθρο του 1998, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 67, ας το ψάξει ο φίλος, άρθρο 67 του νόμου 1998 του 1979. Που λέει ότι μπορεί να ασκήσει όλες τις δραστηριότητες και όλα τα νόμιμα δικαιώματα σε αυτούς τους αγρούς, αρκεί να έχουν χαρακτηριστικά δασικής έκτασης και όχι δάσους. Το ξεκαθαρίζω. Το δάσος μετά το 1975 έχει απόλυτη προστασία περιβάλλοντος και δεν είναι κάτι που μπορεί ο Υπουργός να το τροποποιήσει ή η Βουλή, αν θέλετε να το πω έτσι. Τι γίνεται όμως αν ο τίτλος δεν είναι τόσο παλιός? Νομίζω ότι αν είναι τουλάχιστον δεκαετίας, τότε η γεωργική και η νεδροκομική χρήση επιτρέπονται σε αυτές τις εκτάσεις. Δεν τροποποιείται όμως αυτή η δυνατότητα από το δασικό χάρτη. Ο δασικός χάρτης στην περίπτωση των δασωμένων αγρών δεν επηρεάζει τα δικαιώματα. Διότι ήδη είναι δασωμένοι, δεν τους απεικονίζουμε με το ζόρι, να το πω έτσι, και ήδη είναι στις προστατευτικές διατάξεις του δασαρχείου. Δηλαδή, για να κάνει εκχέρσωση ή καθαρισμό ο φίλος ο οποίος σας έστειλε τώρα το μήνυμα, έπρεπε να πάει στο δασαρχείο για να κάνει αίτηση. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει το δασικό χάρτη. Και επαναλαμβάνω λοιπόν, ο δασικός χάρτης δεν τροποποιεί δικαιώματα, απεικονίζει μια κατάσταση. Και επειδή απεικονίζει μια κατάσταση που ήταν πολύ μπλεγμένη από το παρελθόν, τώρα με πολλά εργαλεία προσπαθούμε να έχουμε λύσεις για όλους. Να πούμε λίγο για τις ενστάσεις. Θέλω να ρωτήσω, Νίκο, κάτι για τα δασαρχεία. Τα έχει αναφέρει συνέχεια, τα αναφέρει ο Υπουργός και καλά κάνει. Είναι σε ετοιμότητα για αυτή τη διαδικασία? Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο το ήθελαν οι δασικοί υπάλληλοι σε όλες τις κατηγορίες, σε όλα τα επίπεδα. Όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο το φορτίο, πρέπει να το ομολογήσω. Γιατί θα υπάρχουν οι αιτήσεις για την αλλαγή χρήσης και τις εκχερσώσεις των γεωργών που μόλις σας περιέγραψα. Θα υπάρχουν οι αιτήσεις για τις άρσες αναδάσωσης στις περιοχές που υπήρχε, παραδείγματος χάρη, ένα αμπέλι μέσα σε περιοχή πυρκαγιάς. Θα υπάρχουν οι αιτήσεις προς τα σημεία στήριξης, γιατί αυτά τα δύο πηγαίνουν στα δασαρχεία, τα σημεία στήριξης και τα σημεία αντιρρήσεων, που είναι για τα πρόδειλα λάθη, τις νόμιμες πράξεις διοίκησης και τις αντιρρήσεις.
αυτή η μεγάλη προσπάθεια δεν μπορεί να βγει μόνο με το προσωπικό που υπάρχει τώρα. Γι' αυτό το λόγο, στον τελευταίο νόμο που εγκρίθηκε από τη Βουλή τη Μεγάλη Τρίτη, περάσαμε και μία διάταξη ώστε να υπάρχουν συμβασιούχοι επιστήμονες δασικής επιστήμης, περίπου 300 άτομα έχουμε υπολογίσει σε όλη την Ελλάδα, και υπάρχουν ήδη σε κάποιες περιφέρειες συμφωνίες με τις αντίστοιχες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις να υπάρχουν κωδικοί ώστε να πληρώνονται συμβασιούχοι, δασολόγοι. Δεν έχουν τη δυνατότητα για μόνιμο προσωπικό σε αυτή τη χρονική στιγμή, που θα πάνε στα δασαρχεία και στα σημεία στήριξης των αντιρρήσεων, εκεί δηλαδή που ο πολίτης μπορεί να πάει να πληροφορηθεί και να δει στον υπολογιστή, χωρίς ενδιάμεσο άλλο και κόστος, τι γίνεται στο χωράφι του, έτσι ώστε να μειώσουμε και το κόστος για τον πολίτη, αλλά και την αποτελεσματικότητα του έργου. Γιατί πρέπει μέχρι το τέλος του 2017 να έχουμε τελειώσει. Μόνο ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι ενστάσεις ή μπορεί να τις κάνει και στα κέντρα στήριξης? Υπάρχει δυνατότητα να πάει και στα σημεία στήριξης, γι' αυτό και εμείς ζητάμε από τους Δήμους στις περιοχές που είναι απομακρυσμένες, που υπάρχει θέμα γραμματικών γνώσεων, να βοηθήσουν τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και να υπάρχουν τοπικά, αν θέλετε, σημεία ενημέρωσης στην τεχνική υπηρεσία ή στην υπηρεσία περιβάλλοντος των ΟΤΑ. Μια που ξεκινήσαμε έτσι για τα προβλήματα και τις εμπλοκές που υπάρχουν με τις οικιστικές πυκνώσεις, πολλές εκ των οποίων είναι και οικισμοί αυθαιρέτων, έχει δοθεί μια παράταση για τακτοποίηση των αφαιρέτων. Δεν είναι της αμέσου αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μέχρι τις 8 Ιουνίου. Μέχρι τις 6 Ιουνίου, δεν κάνω λάθος. 6 με 8, ναι, 6 Ιουνίου. Τέλος πάντων, όλος ο κόσμος. Πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, διακόπτουμε. Προσέλητο.